Παρίσι 2024, η Ολυμπιακή της Ισότητας. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ο αριθμός των ανδρών και των γυναικών που θα λάβουν μέρος είναι ίσος. Φυσικά και το 1900 το Παρίσι πάλι πρωτοπόρησε και είχε γράψει ιστορία, διότι επέτρεψε σε γυναίκες να συμμετέχουν στον κολφ και στο τένις. Με έναν ποσοστό 2% το 1900 στο Παρίσι, είναι γεγονός ότι η Γαλλία πρωτοπορεί σε θέματα ισότητας και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι μετά από 128 χρόνια Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουμε την ισότιμη πλέον συμμετοχή γυναικών και ανδρών στους Ολυμπιακούς και αυτό νομίζω στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους και όλες. Και αναγνωρίζεται επιτέλους σε εκείνον το επίπεδο, στο επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, ο γυναικείος αθλητισμός και η ισότητα των φύλων. Και η Κύπρος για πρώτη φορά η πλειοψηφία των γυναικών αθλητιών είναι περισσότερη από τους άντρες, από άλλες Ολυμπιακές χρονιές. Ναι, δεν είναι ο στόχος να είναι περισσότερες οι γυναίκες ή οι άντρες όσον αφορά τον αθλητισμό ή οποιοδήποτε τομέα. Ο στόχος είναι να δίδεται η ευκαιρία σε όλους και όλες ανεξαρτήτως του φύλου και να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή. Διότι με αυτόν τον μήνυμα στέλνουμε, με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και ένα μήνυμα προς την ευρύτερη κοινωνία, κυρίως σε νεαρότερες γενιές, ότι μπορούν και οι γυναίκες να ενασχοληθούν με τον αθλητισμό όπως φυσικά και οι άντρες. Θεωρείτε ότι η πορεία των αθλητριών προς την ισότητα παραμένει ακόμα και σήμερα ζητούμενο ή αποτελεί κατάκτηση? Νομίζω ότι είναι πολύ ορθή η ερώτησή σας. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε όσον αφορά την ισότητα στην Κύπρο στον αθλητισμό. Όσον αφορά τα ατομικά, τα ομαδικά και τα ατομικά των αθλητισμών, βλέπουμε να υπάρχει μια καλή συμμετοχή και να προωθείται ο γυναικείος αθλητισμός όσον αφορά το ατομικό επίπεδο. Όσον αφορά όμως το ομαδικό επίπεδο στο πλαίσιο του αθλητισμού, εκείνο που παρατηρούμε ακόμα είναι ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, η ισότιμη και ίση πρόσβαση προς τον αθλητισμό και ως κοινωνία ευρύτερα. Θεωρούμε ακόμη δυστυχώς ότι δεν θεωρείται ισότιμος ο γυναικείος αθλητισμός όπως και ο ανδρικός. Ακούμε πολλές φορές ακόμα να υπάρχει χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στα ομαδικά. Ακούμε επίσης το επιχείρημα ότι ο γυναικείος αθλητισμός δεν επιφέρει τα ίδια εισοδήματα όσον ο ανδρικός αθλητισμός και ως εκ τούτου δεν επενδύουμε. Δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι ακριβώς ο λόγος που πρέπει να επενδύσουμε και στον γυναικείο αθλητισμό. Άλλες χώρες, όπως είναι η Αμερική για παράδειγμα, αυτά που προσπαθούμε τώρα στην Κύπρο να προωθήσουμε τον γυναικείο αθλητισμό, ότι πρέπει να επενδύσουμε οικονομικά και άλλος πώς στον γυναικείο αθλητισμό, στην Αμερική είχε ξεκινήσει η δεκαετία του 70, για να δούμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα το 2024. Άρα και εμείς, ως Κύπρος πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να επενδύουμε προς το γυναικείο αθλητισμό ώστε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα τόσο σε εισοδήματα αλλά κυρίως προς τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε στην κοινωνία. Εκείνο που παρατηρούμε είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι παίζουν μεγάλο ρόλο προς την προώθηση του γυναικείου και του ανδρικού αθλητισμού. Παρατηρούμε ότι δεν προωθείται ούτε από τα μέσα ενημέρωσης ο γυναικείος αθλητισμός όσον ο ανδρικός. Ένα παράδειγμα είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, του γυναικείου ποδοσφαίρου, το οποίο δεν είχε την ίδια δημοσιότητα όσον έχει το ανδρικό ποδόσφαιρο σε εκείνον το επίπεδο στην Κύπρο, διότι τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Και γιορτάζαμε τον γυναικείο αθλητισμό στη χώρα όπου είχε γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκείνο που μας έκαμε εντύπωση στο γραφείο ήταν ότι καθημερινά μελετούσαμε στον έντυπο τύπο πόσες φωτογραφίες γυναικών αθλητριών υπάρχουν, πόσα άρθρα υπάρχουν σε σύγκριση με τα ανδρικά. Και ήταν σχεδόν μηδενικός ο αριθμός που βρίσκαμε σε φωτογραφίες αθλητριών, σε άρθρα που αφορούσαν τον γυναικείο αθλητισμό, αλλά και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
Το εντυπωσιακό ήταν ότι τα μέσα αμέσως μετά τη σεξουαλική παρενόχληση του προπονητή προς την αρχηγόν της ισπανικής ομάδας αφού κέρδισαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα μέσα είχαν γεμίσει με φωτογραφίες της αθλήτριας ως θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι ναι, σωστό να ενημερώνουμε τον κόσμο για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και πρέπει να βρίσκονται στην επιφάνεια, αλλά την ίδια στιγμή δεν είχαμε παρουσιάσει αυτές τις γυναίκες ως πρωταθλήτριες ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος, αλλά την είχαμε παρουσιάσει μόνο ως θέμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Τι είναι το μήνυμα που στέλνουμε σε νέες γυναίκες? Το πιο πιθανό είναι μην ασχοληθείτε με τον αθλητισμό, διότι θα καταλήξετε ως θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα. Οι γυναίκες είναι ενδυναμωμένες, γνωρίζουν τι θέλουν, ξέρουν πού θέλουν να φτάσουν, και αυτό που πρέπει και εμείς ως πολιτεία και ο αθλητισμός ως αθλητισμός να δώσει και το χώρο στις γυναίκες, στα κορίτσια, ώστε να είναι και αυτές πρωταθλήτριες και να γιορτάζουμε τις δικές τους ιστορίες. Θεωρείτε ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή αφετηρία για την ισότητα και δυνάμωση των γυναικών? Φυσικά θεωρώ ότι ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει όλα αυτά και ακόμα περισσότερο για τις γυναίκες, διότι μπορεί να προωθήσει ο αθλητισμός. Όλες οι αρχές και αξίες του αθλητισμού ξεκινούν ακριβώς το γεγονός ότι προωθεί την αριστεία, τον σεβασμό, τη φιλία, αλλά και σε ατομικό επίπεδο ενισχύει τις ηγετικές ικανότητες, αλλά και την αυτοπεποίθηση και την ενδυνάμωση. Και είναι ακριβώς ένας από τους κύριους λόγους γιατί πρέπει να υπάρχει η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στον αθλητισμό, για να έχουμε ακόμα πιο ενδυναμωμένους και ενδυναμωμένες νέες και νέους. Από όλες τις επαφές που είχατε μέχρι σήμερα, θεωρείτε ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προς την ισότητα ή έχουμε ακόμα πολύ δρόμο? Γενικά για την ισότητα θεωρώ ότι ναι, έχουμε να αναβαθμίσει, αν θέλετε, τα θέματα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα έχουμε συνεχώς στην επιφάνεια με στόχο να δημιουργούμε κριτική σκέψη, να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιηθούμε, διότι ακριβώς αφορά κουλτούρα. Και ένας από τους στόχους του γραφείου είναι να θεμελιώσουμε την κουλτούρα της ισότητας μέσα από ενημέρωση, αλλά και μέσα από ολιστικές προσεγγίσεις και στοχευμένες πολιτικές. Και ναι, τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις και πολιτικές προς την ισότητα των φύλων, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση, δημιουργώντας και ενισχύοντας όμως περισσότερες συνέργειες και συνεργασίες και με την κοινωνία των πολιτών, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε τα θέματα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Μιλώντας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά για τον αθλητισμό, ναι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν κάποιες αξίες, κάποιες αρχές. Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα δρόμος για την παρουσία και συμμετοχή περισσότερων γυναικών? Φυσικά πάντα υπάρχει χώρος για την παρουσία και συμμετοχή γυναικών και ανδρών στους Ολυμπιακούς, αλλά και σε όλα τα επίπεδα που αφορά τον αθλητισμό. Και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινούμαστε. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι για πρώτη φορά στη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2024-2026 περιλαμβάνουμε το γυναίκα και τον αθλητισμό, διότι η κυβέρνηση δίδει βαρύτητα στον αθλητισμό γενικότερα και για τα θέματα ισότητας ως οριζόντια πολιτική δεν μπορούσε να απουσιάζει η ισότητα στον αθλητισμό. Και το γεγονός είναι αλήθεια ότι με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού έχουμε αρχίσει μια συνεργασία και προχωρούμε στρατηγικά για να προωθήσουμε τον αθλητισμό και στις νέες, όπως εξίσου και στους νέους. Ένα επίσης ακόμα παράδειγμα είναι με το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε συνάψει με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Και προς εκείνη την κατεύθυνση ήδη έχουμε αρχίσει την υλοποίηση του μνημονίου. Έχουμε αρχίσει κάποια εργαστήρια, αν θέλετε, με νέους και νέες προπονητές και προπονήτριες που μιλούμε για τα στερεότυπα, την αποδόμηση των στερεοτύπων,
Έχουμε αναφερθεί και σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τι είναι, που αρχίζει και που σταματά, για τον σεβασμό και για τον τρόπο που προωθούμε γυναίκες και άντρες στον αθλητισμό και συγκεκριμένα για την καλαθοσφαίριση μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας. Ένα τελευταίο μήνυμα σας, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στην όλη μας συζήτηση. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι η ισότητα των φύλων δεν πρέπει να τη θεωρούμε ως ακόμα ένα πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε, αλλά είναι η λύση. Και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να εργαζόμαστε. Οι γυναίκες αποτελούν το 50-51% του πληθυσμού μας και πρέπει επιτέλους να τις αντιμετωπίσουμε ενός ισότιμα μέλη του πληθυσμού σε όλους τους τομείς. Είτε είναι ο αθλητισμός, η εργασία, η διπλωματία, η ναυτιλία μεταξύ πολλών άλλων. Και κάτι έτσι, έναν τελευταίο. Πρόσφατα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η Κατερίνα Στεφανή, της είχαν κάνει λόγο για το βάρος της και σχολιάζα βασικά για να έχει περισσότερες επιτυχίες θα έπρεπε να προσέξει το πώς τρώει τις ποδοσότητες βασικά του φαγητού. Όμως το καυτηρίασαν και η ίδια, ναι. ότι τα όσα έχουν πετύχει, κάποιοι τα έχουν πετάξει, για το πόση ποσότητα φαγητού... Νομίζω είναι το ίδιο που είχα αναφερθεί στο παράδειγμα με την αρχηγόν της Ισπανικής Ομάδας του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Τις γυναίκες, τις αθλήτριες, αντί να τις γιορτάζουμε, βρίσκουμε πάντα έναν μικρό κάτι τι διαφορετικό και εστιαζόμαστε στο αρνητικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα στερεότυπο βαθιά ριζωμένο σε αυτές τις πατριαρχικές αντιλήψεις και αυτό πρέπει να αλλάξει.